Και οι προτάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν τις εξής θεματικές κατηγορίες. Η πρώτη είναι τα smart cities, όπου εδώ προβλέπεται ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης και εδώ συμμετέχουν ο Δήμος Χανίων, Λέσβου και Πάφου. Το δεύτερο είναι τα eco routes, όπου είναι δράσεις για τη δημιουργία πράσινων περιβαλλοντικά φιλικών διαδρομών μέσα σε τουριστικές περιοχές. Εδώ συμμετέχουν οι Δήμοι Χανίων, Ηρακλείου, Πάφου και Αραδίπου. Η τρίτη πρόταση είναι τα Step 2 Smart. Είναι διασυνοριακή συνεργασία νησιωτικών περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθήκων μέσω της χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορικών μέσων. Εδώ είναι το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου, είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συγκεκριμένα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι ο Δήμος Χανίων και ο Δήμος της ΚΟ. Και το τελευταίο, το τέταρτο, είναι το ERMIS-F, Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος Κινδύνων για Πλημμύρες, και είναι το Ινστιτούτο Κύπρου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμοχώστου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και το Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς βέβαια και ο Δήμος Χανίων. Αποδεικνύουμε και αποδεικνύεται ότι ως Δημοτική Αρχή, εκτός από την τάξη την οποία έχουμε βάλει ήδη σε πολλούς τομείς του Δήμου Χανίων και τη διαφανή και χρηστή διαχείριση, έχουμε την ικανότητα να εξοικονομούμε και να προσελκύουμε σημαντικούς πόρους για το Δήμο μας μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και άλλων πηγών χρηματοδότησης,